Έτσι. Αυτό έχει αλλάξει τώρα. Αυτό έχει αλλάξει καθόλου τώρα. Χτες το βράδυ, τώρα μάλλον θα επικαλεστώ την ιδιότητά σας ως συγγραφέα και όχι ως μηχανικού ή πολιτικού. Χτες το βράδυ ο κ. Τσίπρας μίλησε για το τέλος της αυταπάτης στην ουσία. Λέει, σου λέει, είχαμε την αυταπάτη ότι μπορούσαμε να τα βάλουμε, να τους κάνουμε να υποχωρήσουν και αυτά, και απεδείχθη ότι αυτό δεν γίνεται. Αυτό σημαίνει ότι θα αλλάξετε γενικά μια πολιτική στάση απέναντι στα πράγματα. Κοιτάξτε. Και συστηματικά να μου μιλήσετε, θα το δεχτώ. Πολύ ως συγγραφέας. Εγώ πιστεύω, όχι πιστεύω, νομίζω είναι αντικειμενικό αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας προσωπικά, αλλά και ο ΣΥΡΙΖΑ συνολικά, έχει δείξει, και δεν το έδειξε χθες και προχθές, πολλές πλευρές και μεγάλες δόσεις έχει επιδείξει ρεαλισμού και προσαρμογή στα πραγματικά δεδομένα. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, όταν πριν από δύο εβδομάδες ή τρεις εβδομάδες καταθέσαμε την πρότασή μας για την συμφωνία και η πρότασή μας αυτή έγινε δεκτή ως βάση για συζήτηση, άλλο αν μέσα σε 48 ώρες παναχωρήσανε και φέραν το πακέτο Γιούνκερ, τότε η πρόταση αυτή που κάναμε ήταν μια πρόταση που μας έκφραζε 100% ή 90%. Προφανώς περιείχε πολλές υποχωρήσεις με βάση το σχετισμό δύναμης και με βάση τον υπαρκτότατο κίνδυνο, που είναι άποψη ενός και εξακολουθεί να είναι άποψη ενός τμήματος των πιο σκληρών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, περί εκδιώξεως της χώρας από την Ευρωζώνη. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή θέλω να πω ότι προφανώς κανείς όχι απλώς προσαρμόζεται, εγώ το έχουμε πει πολλές φορές και εδώ αυτό το πράγμα. Προφανώς υπάρχουν πλευρές. Απλώς θέλω να συμπληρώσω σε σχέση με αυτό που λέγαμε προηγούμενα, μόνο μια κουβέντα και σχέση με τα μέτρα αυτά κατά αυτά. Γιατί εγώ είπα ότι κατά τη γνώμη μου δύσκολα μέτρα, ιδιαίτερα είναι αυτά τα σημερινά. Είναι χαρακτηριστικό ότι μέτρα τα οποία στη συνέχεια λέγονται, παραδείγματος χάρη, λέει, ας πούμε, μετά τις 22 του μηνός, λέει, κυρίως σε συμφωνία με τους θεσμούς πρέπει να προχωρήσουν τα παρακάτω μέτρα. Είναι μέτρα τα οποία, πρώτον, σου βάζει πολλές φορές τη δυνατότητα εναλλακτικών μέτρων ή ισοδυνάμων μέτρων. Έχεις δυνατότητα, δηλαδή, ένα μέτρο το οποίο εγώ το θεωρώ σκληρό ή αρνητικό, να το αντιμετωπίσεις με κάποια ισοδύναμα μέτρα ή εναλλακτικά. Όχι, δεν είναι έτσι. Δηλαδή, εγώ πρόσεξα πολύ καλά τι λέχθηκε προηγούμενα για το συγκεκριμένο νομοθέτημα. Το πώς θα. Δέστε τη συμφωνία. Έχει αυτά που έχει, τα οποία τα είπαμε και κανείς δεν τα ωρεοποιεί. Έχει όμως και βαθμούς ελαστικότητας ως προς τον τρόπο εφαρμογής. Μακάρι να βρείτε δηλαδή κάτι κοινωνικά πιο δίκαιο. Κοινωνικά πιο δίκαιο. Φυσικά είναι πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πολύ σημαντικό. Και αυτό σημαντικό. Ακόμα και στο ζήτημα που ενδιαφέρει και ευαισθητοποιεί. Εγώ δεν. Ευαισθητοποιεί πολύ, ας πούμε, τον κλάδο των φαρμακοποιών και των ιδιοκτών φαρμακείων για τα λεγόμενα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα. Δεν λέει υλοποίησέ τα τώρα, λέει σε επόμενο στάδιο θα δούμε το ζήτημα των μισυφά. Δηλαδή πιστεύω, είναι δεδομένο ότι ο τρόπος εφαρμογής πολλών πλευρών της συμφωνίας, η εφαρμογής λέει, όχι αδιαφορίας ή μη εφαρμογής, σου δίνει με τις ελαστικότητες που έχει τη δυνατότητα με πιο κοινωνικά δίκαιο τρόπο να υλοποιήσει ορισμένα πράγματα. Γιάννη, αυτό να σου το πω. Επειδή... Δηλαδή το ζήτημα. Κοίταξε. Επειδή εγώ είμαι από αγροτική περιοχή και ξέρω και κουβεντιάζει με τον άνθρωπο. Ειδικά για τους αγρότες είναι πολύ βαρύ το πακέτο, ρε παιδί. Πολύ βαρύ. Δηλαδή το σύνολο, το πετρέλαιο, η φορολογία. Να το δούμε, να δούμε κάποιες πλευρές από αυτά. Είναι πολύ βαρύ πράγμα. Να τα δούμε. Μια διευκρίνηση θέλω, μια τεχνική διευκρίνηση θέλω. Με βάση αυτή τη συμφωνία, επειδή θα γίνεται αξιολόγηση, πώς το λέτε, επιτήρηση με αυτό, κάθε πότε? Συχνά. Κάθε πότε? Δεν έχει η συμφωνία, αν δεν κάνω. Συγγνώμη και καθηγητά. Αν δεν έχω δει. Είναι αλήθεια αυτό. Αν έχω δει σοφά, δεν λέει κατά τακτά χρονικά διαστήματα κλπ. Πουθενά. Υπάρχει μια πρώτη βασική αξιολόγηση, η οποία είναι σημαντική, η οποία λέει την έκφραση μετά το καλοκαίρι. Γι' αυτό διαβάζει και αυτό δεν λέω να δει τη συμφωνία. Λέει μετά το καλοκαίρι για την πρώτη αξιολόγηση, κύριε καθηγητά. Ναι. Η πρώτη για να ξεκινήσει μετά η συζήτηση για το μεγάλο πακέτο. Ο Βαρουφάκης, αλλά μπορεί να κάνω λάθος, μην τον άνθρωπο να μην τον παραφράζω. Ότι είπε κάθε 15 μέρες, κάθε ένα μήνα. Έλα, μην το πιστεύεις αυτό. Δεν το λέει το κείμενο της συμφωνίας. Τώρα μπορεί να ξέρει κάτι άλλο εξτρά. Αλλά το κείμενο της συμφωνίας δεν λέει κάθε μήνα. Λέει ειδικά για την πρώτη, συγγνώμη κύριε Βορύδη, ειδικά για την πρώτη αξιολόγηση, λέει επιλέξει. Μετά το καλοκαίρι. Δεν είναι και τεχνικά δυνατό να γίνεται κάθε μήνα. Συμφωνώ. Γιατί οι προηγούμενες αξιολογήσεις, μιλώντας κάθε τρεις μήνες, είχαν μια τεχνική λεπτομέρεια. Κάθε τρεις μήνες βγαίνονται καινούργια στοιχεία από τη Eurostat και την Elstat. Δηλαδή, το να κάνεις κάθε μήνα δεν έχει νόημα. Ναι.
πέραν το νομοθετικό παρεμβάσιο, πρέπει να δεις πώς εξελίσσεται η πραγματικότητα. Κοιτάξτε, απλώς θέλω να επισημάνω, επειδή μπήκε το θέμα των αξιολογήσεων και της λειτουργίας, είναι προφανές ότι εδώ υπάρχει συγκεκριμένη δέσμευση για την, ας το πω, επιστροφή της Τρόικας και την εποπτεία της συγκεκριμένη. Το δεύτερο όμως.